Λοιπόν, Κώστας Πουλακίδας, Διαμαντής Ιδανίδης, Δημήτρης Κουκλουμπέρης, μαζί μου. Πλούσια η πολιτική επικαιρότητα. Καλησπέρα στους συναδέλφους όλους. Να ξεκινήσουμε από την είδηση της ημέρας. Να ξεκινήσουμε από τη δημοσκόπηση, την οποία είδαμε λίγη ώρα νωρίτερα σήμερα. Διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΣΤΑΡ. Πάμε να δούμε τις κάρτες. Τις είδαμε και λίγο νωρίτερα στην κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, που ήταν εδώ μαζί μου. Ωστόσο, να τις θυμηθούμε και πάλι, να θυμηθούμε την πρόθεση ψήφου 36,6 για τη Νέα Δημοκρατία, 12,9 για το ΣΥΡΙΖΑ, στο 23,7% η διαφορά, 5 μονάδες κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Στο 11,9 το ΠΑΣΟΚ, 8,5 το ΚΚΕ, 3,5 οι Σπαρτιάτες, η Ελληνική Λύση στο 5,4, για το κόμμα Νίκη 2,5 και από εκεί και πέρα έχουμε 2,3, αν βλέπει κάποιος συνάδελφος. Πλεύση Ελευθερίας, νομίζω. Πλεύση Ελευθερίας πρέπει να είναι, ναι. 4,3 άλλο κόμμα, 1,9 λευκό άκυρο, 0,9 δεν θα ψηφίσω και δεν έχουν αποφασίσει, το 9,3%. Είναι ένα σημαντικό το ποσοστό και το ποσοστό της αποχής, το οποίο βλέπουμε. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα, η οποία αφορά το τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η Ελλάδα, να τηρήσει αυστηρή στάση ουδετερότητας σε ό,τι αφορά τα εθνικά ζητήματα και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Το 65,4% λοιπόν να τηρήσει αυστηρή στάση ουδετερότητας. Το 18,4% να πάρει θέση υπέρ του Ισραήλ, το 11,5% να πάρει θέση υπέρ των Παλαιστινίων και το 4,7% δεν ξέρω, δεν απαντώ. 65,4% στάση ουδετερότητας. Πάμε στην επόμενη κάρτα. 4 μήνες από την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη, πώς κρίνεται την πορεία της κυβέρνησης αυτό το διάστημα? Θετικά, μάλλον θετικά, το 16,9%. Μάλλον θετικά, το 26,9%. Αν τα αθροίσουμε, φτάνουμε στο 43,8%. Μάλλον αρνητικά, το 18,7%. Αρνητικά, το 35,7%. Και αν τα αφήσουμε, φτάνουμε στο 54,4% η αρνητική προσέγγιση. 1,8 δεν ξέρω, δεν απαντώ. Και πάμε και στην τελευταία κάρτα που έχουμε επιλέξει. Ποιο θεωρείται ως το σημαντικότερο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση? 55,5 ακρίβεια. 21,6 οικονομία. Το 8,1 την ασφάλεια των πολιτών και την εγκληματικότητα, κλιματική κρίση, φυσικές καταστροφές το 7,5, εξωτερική πολιτική το 5,6, άλλο 1,2 και δεν ξέρω, δεν απαντώ, 0,5%. Επαναλαμβάνω, 55,5% για την κοινωνία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια και η οικονομία, το 21,6% συγκοινωνούνται τα δοχεία αυτά. Αυτές είναι οι κάρτες τις οποίες έχουμε επιλέξει και πάμε να ξεκινήσω με τους συναδέλφους. Να ξεκινήσω με τον Διαμαντή να μου σχολιάσει τις κάρτες αυτές. Εντάξει, νομίζω είναι περίπου αναμενόμενα. Είμαστε σε μια χρονική περίοδο, αυτές οι 100 μέρες που λέμε οι πρώτες της κυβέρνησης, λίγο μετά υπάρχει πλέον ένα δείγμα γραφής για να κρίνει ο κόσμος. Ικανό. Ναι. Υπάρχει ένα δείγμα γραφής, υπάρχει και μια φυσιολογική αποσυσπήρωση, το βλέπουμε από το 41% των εκλογών του Ιουνίου στην πρόθεση ψήφου είναι στο 36,6%, για πυρετός φυσιολογικό είναι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι σαφές πως ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει αυτή την κακή εικόνα η οποία συντηρείται και επιτείνεται κάθε μέρα με αυτή την καθίζηση στο 12,9%. Εντυπωσιακό είναι ότι δεν κερδίζει από αυτή την καθίζηση το ΠΑΣΟΚ που παραμένει στο 11,9% αν θυμάμαι καλά. Και επισημαίνω αυτό που είπε και πιο πριν εδώ ο κύριος Γερουλάνος, ότι ΠΑΣΟΚ, η βάση του ΠΑΣΟΚ και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να θεωρούνται συγκοινωνούν τα δοχεία, ότι όποιος χάνει, αν χάνει ο ένας κερδίζει ο άλλος και τούμπαλιν. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι προφανές ότι η ακρίβεια, για να πάω και στις άλλες κάρτες, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Αυτό το ξέρουμε όλοι, οι πάντες το έχουν αναγνωρίσει, οι κυβερνώντες, αντιπολιτευόμενοι και προφανώς όλοι οι πολίτες. Είναι γνωστό ότι πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Καταπολεμάται στο βαθμό που μπορεί και που πρέπει να συνεχίσει και με μεγαλύτερη ένταση από την κυβέρνηση να καταπολεμάται. Παρά το γεγονός ότι είδαμε την κάρτα για το
για τη στάση που πρέπει να κρατήσουν, να κρατήσει η κυβέρνηση στο Μεσανατολικό, το 65% αυστηρή ουδετερότητα και τα άλλα υπέρ του Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης. Βλέπουμε στην κάρτα για τα προβλήματα ότι η εξωτερική πολιτική είναι πάρα πολύ χαμηλά. Είναι σε αντίθεση με άλλες περιόδους που, όπως με την ένταση με την Τουρκία που ήταν νούμερο ένα, να τη βλέπουμε εδώ. Είναι η εξωτερική πολιτική είναι χαμηλά, που σημαίνει ότι ο κόσμος γενικά έχει μια εμπιστοσύνη και δεν το θεωρεί και μεγάλο πρόβλημα αυτό. Νομίζω ότι γενικά αυτή η εικόνα εδώ που είδαμε στις κάρτες αποκρισταλώνει σε αριθμούς και σε μετρήσεις το κοινό αίσθημα που περίπου όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουμε και τα συζητάμε εδώ είτε μεταξύ μας είτε με τους τηλεθεατές. Κώστας Πουλακίδας. Είναι η πρώτη έρευνα που έγινε μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Καταγράφει λοιπόν αυτό το οποίο περίπου καταλαβαίναμε και πριν. Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μία πτώση, 4-5 μονάδες, και ότι έχει σταθερή μειοψηφική υποστήριξη. Εννοώ ότι το 54,4% δηλώνει ότι είναι αρνητική η πορεία της κυβέρνησης. Και 11 μονάδες πιο κάτω, 43% είναι θετική αποτίμηση. Που τη στηρίζουν, που λένε ότι καλά τα πάει. Ένα το κρατούμενο. Αυτό είναι το πολιτικό. Εγώ δίνω λιγότερη σημασία σε αυτή την περίοδο στην εκλογική αποτίμηση, με την έννοια ότι δεν έχουμε μπροστά μας και καμία άλλη κάλπη αυτή τη στιγμή. Εκείνο που έχει σημασία και επειδή όλοι αυτό συζητάμε, είναι τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Αν λοιπόν προκύπτει κάποιο συμπέρασμα, και θα επιχειρηματολογήσω με τα νούμερα της δημοσκόπησης για την εικόνα τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, αν μη τι άλλο ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζουν τον κύριο Κασελάκη. Και να εξηγηθώ. Στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το 77,7%, γιατί αυτοί μας ενδιαφέρουν εν προκειμένου όταν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, το 77,7% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση επί Κασελάκη. Και στη λάθος κατεύθυνση το 13,1%. Για τους διαφωνούντες, με έμφαση στα τέσσερα πρόσωπα που είναι υποδιαγραφή, ας πούμε, λέει να μείνουν και να συνεχίσουν να διαφωνούν το 48,6% και να φύγουν το 43%. Θα ξημερίσει το ίδιο πράγμα. Για το αν συμβάλλουν στην ενότητα του κόμματος, το 15,5% λέει ότι συμβάλλουν αυτά που κάνουν στην ενότητα του κόμματος και το 76,2% λέει ότι αυτοί δεν συμβάλλουν στην ενότητα του κόμματος. Και ένα τελευταίο. Τι εστί Κασελάκης. Γίνεται μια απεικόνηση της πολιτικής προσωπικότητάς του και ρωτάνε πώς το βλέπετε τον κύριο Κασελάκη. Τι τον θεωρείτε. Αριστερό το 6,1%. Κεντροαριστερό, προσέξτε τώρα πια τα νούμερα από εκεί και μετά. Κεντροαριστερό 17,4%. Κεντρό 15,6%. Κεντροδεξιό 17%. Δεξιό 14,1%. Και υπάρχει και ένα 20% που λέει τίποτα από όλα τα προηγούμενα. Στην κλίμακα από δεξιός μέχρι κεντροαριστερός, πάνω κάτω έχει το ίδιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είναι προσδιορισμένο σε ένα πολιτικό χώρο. Όταν μιλάει δεν τον ακούει ένας πολιτικός χώρος. Ή ότι οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι αυτό το οποίο λέει προέρχεται από μια πολιτική κατεύθυνση. Αυτό του δίνει μεγαλύτερη γκάμα για να μιλήσει. Όταν μιλάει δηλαδή απευθύνεται σε πολύ περισσότερους. Και νομίζω ότι μπορεί και ο πολιτικός του λόγος να εισέλθει σε αυτό που λέμε ρεαλισμό και λογική. Με την απόχρωση βεβαίως, την πολιτική την οποία θα θέλει να δώσει. Η λογική και ο ρεαλισμός έχουν αποχρώσεις. Πάντως αναφέρεσαι σε ένα κοινό το οποίο μετρήθηκε, είναι κατά 5 μονάδες μικρότερο σε σχέση με το προηγούμενο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια δεδομένη απώλεια σε σχέση με τις εθνικές εκλογές. Προφανώς, αλλά όταν μιλάμε για το Κασελάκη, δεν το κάνω Κασελάκη αυτό. Δηλαδή, ένα μήνα αρχηγός κόμματος. Δεν το λέω για να το. Ναι, όχι. Μιλάω για το Κασελάκη. Σωστά το λες και θα πρέπει να το επισημάνω κι εγώ. Πάντως, η κάρτα που διάβασες, το 80% των ερωτηθέντων λέει ότι δεν είναι αριστερός. Ναι. Όχι το 94. Το 93,9. Αυτό είναι το πλεονέκτημα που έχει. Ωραία. Δεν μιλάει, στο κομμάτι της αριστεράς του 3%. Μιλάει σε όλους εξίσου. Μάλιστα. Το καταλαβαίνουμε. Όχι, δεν λέει αυτό. Συγγνώμη, δεν λέει αυτό η κάρτα. Λέει πώς τον προσδιορίζουν. Δεν λέει ακριβώς. Ότι πείθονται από αυτόν. Ακριβώς. Λέει πώς και τον ρωτάνε όλους τους πολίτες. Ναι. Δηλαδή, ο δεξιός πολίτης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παθαίνει έναντι του. Ο συντηρητικός πολίτης
Ο κεντροαριστερός, ο δεξιός. Δεν έχει μία άποψη απέναντι στον Κασελάκη ότι είναι ένας ξένος εμένα, δεν το δει τι μου μιλάτε, είναι ένας αριστερός ή ένας πολύ δεξιός. Όχι. Μιλάει σε όλους. Ναι. Αυτό είναι νέο δεδομένο. Γι' αυτό και λέω ότι πια μπορεί να εμπλουτίσει τον πολιτικό του λόγο με τη λογική και το ρεαλισμό. Γιατί και μια κάρτα που δεν είδαμε λέει ότι είναι λιγότερο ικανός για πρωθυπουργός, όχι μόνο από τον Μητσοτάκη, αλλά και από τον Ανδρουλάκη. Και από τον Ανδρουλάκη και έχει χαμηλότερη δημοτικότητα και από άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Ισχύει αυτό. Πράγματι, ισχύει. Αλλά επειδή πρέπει να βλέπουμε αυτό το οποίο. Τη δυναμική του πράγματος, γιατί είναι ένας αρχηγός ενός μήνα, που κληρονόμησα, το λέγαμε και έξω, έναν εμφύλιο. Και αυτόν διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή. Ποια είναι λοιπόν η απήχηση, η κατάσταση μέσα στο κόμμα του? Τον στηρίζει το κόμμα του ή πηγαίνει σαν τυφλά? Το 77,7% του λέει ότι πηγαίνει σωστά. Και συγκεντρώνει πάντως 12,9%. Για τη μείωση του Δημήτρη, για να το κάνω πάση και για σένα. Επειδή ο κύριος Γερουλάνης για μένα είπε κάτι πάρα πολύ σωστό, ότι δεν είναι συγκοινωνούντα εδοχεία ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι σωστό. Το θεωρώ, αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε πάρα πολύ σοβαρά. Ότι μπορεί να είναι μια πραγματικότητα. Και λέω ότι όσο το Πασόκ δεν ανεβαίνει, αυτό σημαίνει ότι η μπάλα παραμένει στα πόδια του άλλου. Και το λέω, είτε είχε 7%, είτε είχε τώρα που έχει 12,9%, είτε αν είχε 18% και 22%. Ωραία, να τα πάρουμε με τη σειρά. Η δημοσκόπηση είναι, αλλά αυτή σχολιάζουμε, αποτυπώνει μια κατάσταση η οποία με βάση τα τωρινά δεδομένα δείχνει μια αποσύνθεση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς και μια τροχιά συρρήκνωσης. Η διαφορά που έχει με το ΠΑΣΟΚ είναι ελάχιστη, έτσι. Και οι συσχετισμοί στην πορεία των πραγμάτων με την όποια δυναμική αναπτύσσεται, πάντως, είναι ρεαλιστικό ότι στην πορεία προς τις ευρωεκλογές μπορεί να αλλάξει ο συσχετισμός. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο, ο ΣΥΡΙΖΑ τρίτος. Ναι, στο ΠΑΣΟΚ έτσι κι αλλιώς εργάζονται προς μια τέτοια κατεύθυνση, τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές. Ναι. Ποια είναι η εικόνα που βλέπει ο πολίτης αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία? Τη μια έχει ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος σπαράσεται, παράγει σε αυτή τη συγκυρία που μιλάμε αντιπαραθέσεις και έρηδες, και απ' την άλλη, αφού μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ, αν μη τι άλλο, έχει λυμμένα τα εσωκομματικά του προβλήματα, έχει έναν ενιαίο, έναν συγκροτημένο λόγο, ασχολείται με τα προβλήματα της κοινωνίας, για παράδειγμα την ακρίβεια, τα ενεργειακά, τη δικαστική κρίση, καταθέτει την πρότασή του, τη βάζει σε διαβούλευση με τους πολίτες, για την παιδεία την προηγούμενη εβδομάδα, χθες για την υγεία. Θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες δράσεις. Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο επίσης. Η πρωτοβουλία για την προανακριτική για τα Τέμπη. Η εξεταστική για τη Θεσσαλία. Η πρόταση για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Μερικά από όσα έχουν γίνει μόνο το τελευταίο διάστημα. Άρα, αν μιλάμε για την παρούσα πολιτική συγκυρία, η άποψή μου είναι ότι αν δεν σταματήσει αυτός ο εμφύλιος παραγωγός του ΣΥΡΙΖΑ, η συγκυρία ευνοεί το ΠΑΣΟΚ. Γιατί τώρα, το ΠΑΣΟΚ δεν ανέβαινε, εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Ναι, το ερώτημα είναι εύλογο αυτό που θέλει ναι, ο κόσμος. Και έρχομαι στο εύλογο ερώτημα. Το πολιτευτικό έργο του ΠΑΣΟΚ ή τι άλλο συμβαίνει? Ο μεγάλος στόχος προφανώς είναι να μπορέσει να πείσει την ελληνική κοινωνία ότι αποτελεί εναλλακτική, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτό είναι το πολύ δύσκολο και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Εδώ πέρα προφανώς ο δρόμος που πρέπει να διανυθεί είναι και μακρύς και ανηφορικός. Αν τη λέει κανείς προς αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα τελευταίο που θα ήθελα για να κλείσουμε είναι η σημερινή παρέμβαση που είχαμε από τον κύριο Δραγκασάκη σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και σε πλήρη αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι η πρώτη παρέμβαση που έχουμε, η οποία κάνει σαφές ότι θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι. Υπήρξε μια προσπάθεια, νομίζω, από σήμερα το πρωί από διαφορετικές πλευρές για να πέσουν οι τόνοι. Ωστόσο, ο κύριος Δραγκασάκης το καθιστά σαφές. Λέει ότι ένα πρώτο βήμα στην κατεύθυνση θα μπορούσε να είναι η απόσυρση όλων των ετοιμάτων και των απειλών για διαγραφές τελεχών και αντίστοιχα η μεταφορά του διαλόγου της αντιπαράθεσης πολιτικών απόψεων από τα τηλεοπτικά παράθυρα, από τα ΜΜΕ, στα όργανα του κόμματος για να κλείσει αυτός ο κύκλος της ένοπλη αντιπαράθεση, θα το χαρακτήριζα εγώ. Καλά, όχι ένοπλη. Εντός εισαγωγικών είπα. Λοιπόν, πόσο πιθανό να επηρεάσει τις εξελίξεις από εδώ και πέρα η συγκεκριμένη παρέμβαση?
Κώστας Πουλακίδας, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Δεν το βλέπω. Η εικόνα είναι ότι υπάρχει, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ λένε... Έχετε σε μια κρίσιμη στιγμή η παρέμβαση πάντως. Δεν περίμενε να περάσει ο χρόνος για να το κάνει λίγο πριν την Κεντρική Επιτροπή όπου αλλού. Όχι, γιατί οι διαγραφές είναι κομβικό ζήτημα. Επισημαίνω απλώς ότι αυτό που λέει ο κ. Δραγασάκης είναι ότι να φύγει η απειλή των διαγραφών, αλλά να παραμείνουν οι δηλώσεις ότι είναι Τραμπ και Μπέμπε Γκρίλο και ότι θα κάνουν νέο κόμμα. Δεν γίνεται όλα μαζί. Λοιπόν, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι έχουν ανακοινώσει τη δρομολόγηση ενός νέου κόμματος, νέες ηγεσίες έχουν πει μέχρι και το όνομα του νέου κόμματος. Άρα είναι ένα ζήτημα. Μάλιστα. Και το δεύτερο το οποίο λένε είναι ότι δεν υπάρχει κανένα παζάρι, καμία διαπραγμάτευση με κανένα. Το λέω ως τι λένε οι πηγές. Γιατί την ίδια ώρα μπορεί να σου λένε αυτό οι πηγές, μπορεί να διαπραγματεύονται κιόλας. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς και η ισοκομματική αντιπολίτευση. Γιατί βάλει και αυτό τον παράγοντα, η ισοκομματική αντιπολίτευση δεν έχει ενιαία στρατηγική για το τι θα κάνει. Να σας ευχαριστήσω όλους για την κουβέντα αυτή. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το θέμα της υγείας.